Είναι Τρίτη, λίγο μετά τις 8 και είμαι στο στούντιο με το Χρόνη. Και το Γιώργο. Δεν πήγε καλά αυτό. Όχι, δεν πειράζει, αλλά μαζί είμαστε στο στούντιο έτσι κι αλλιώς, οπότε... Κάνουμε, μου αρέσει. Κάνουμε το intro κάθε φορά, αλλά ήθελα να τα αλλάξω λίγο τώρα. Καλά έκανες, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Δεν πήγε καλά, θα προσπαθήσουμε κάτι άλλο την επόμενη φορά. Ναι, μωρέ, εντάξει. Τέλος πάντων, πάμε να αρχίσουμε κατευθείαν. Δεν θα κάνουμε καμία εισαγωγή σήμερα. Okay, ωραία. Επειδή τώρα το αποφάσισα. Εντάξει. Και πάμε, θέλω να συζητήσουμε για την πλατεία. Ωραία. Για την πλατεία με τα κορονοπάρτι που σταμάτησαν επιτέλους. Ναι. Μετά την έντονη παρουσία της αστυνομίας, την Πέμπτη και την Παρασκευή, αν δεν έχω χάσει τις μέρες. Αρχικά να πω ότι αυτό που κάνεις είναι προβοκάτσια, είναι προβοκατόρικο. Επίτηδες μου βάζεις τέτοια θέματα τώρα και μου λες τελευταία στιγμή θα ξεκινήσουμε έτσι. Έτσι, γιατί με προκαλείς και ξέρεις ότι θα είμαι ή αθυρόστομος ή κάπου θα είμαι λίγο απότομος. Θα περιοριστείς τώρα. Εντάξει, για τους λόγους της εκπομπής. Μάλιστα, ωραία. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν για την πλατεία. Όντως σταματήσαν αυτά τα κορονοπάρτι τα περίεργα. Μάλλον κύριε τι θα κάνουμε. Ναι. Θα το κάνουμε σαν να σου παίρνω συνέντευξη. Oh. Ωραία. Ακόμα χειρότερο το κάνεις. Λοιπόν, ναι. Τι άποψη έχεις για τα κορονοπάρτι που γίνανε στην πλατεία? Χειρότερη. Θα έπαιρνες μέρος σε αυτά? Όχι, σίγουρα όχι. Νομίζω ότι όλους τους ενοχλούσε αυτό που γινόταν έτσι όπως γινόταν. Δεν έχει να κάνει δηλαδή αν θα πήγαινε σε ένα πάρτι ή όχι, και εγώ έχω πάει σε πάρα πολλά πάρτι, μ' αρέσει η διασκέδαση, μ' αρέσει να περνάμε ωραία, ξένιαστα κτλ. Αλλά αυτό το πράγμα ήταν... Δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να ονομάζεται πάρτι. Θα έπρεπε να λέγεται, δεν ξέρω, ευγενικά θα το πω, ναι. Έκτρωμα. Ναι. Αυτό δεν ήταν πάρτι δηλαδή. Αυτό ήταν μια γελοιότητα, ας πούμε. Ήταν μια γελοιότητα που... Δεν θα κρατήσω μόνο τη γελοιότητα, θα αφήσω αυτά που αφήνει πίσω η γελοιότητα. Αφήνει πίσω κατεστραμμένη την πλατεία. Αφήνει πίσω κάτοικους ανήσυχους. Και αφήνει πίσω... Εκεί να σε ακούω, ναι. Και ίσως, όχι ίσως, και σίγουρα βοηθάει στη μετάδοση του ιού που παλεύαμε τόσο καιρό να αποφύγουμε. Καλά, ναι. Εμένα νομίζω ότι αυτό που με ενοχλεί πιο πολύ και με ενόχλησε λοιπόν σε όλο αυτό είναι ότι αφήνει πίσω μια πάρα πολύ κακή εικόνα και κακή φήμη για μια περιοχή και μια πλατεία που δεν της αξίζει. Για κάτι που δεν χτίστηκε για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, η πλατεία μας δεν ήταν για να γίνονται αυτά τα εκτρώματα. Έτσι, δεν είμαστε μια οποιαδήποτε πλατεία, είμαστε η πλατεία Νέας Σμύρνης. Αυτό προφανώς, πιθανώς μάλλον κάποιους να τους ενοχλεί. Ότι η πλατεία Νέας Σμύρνης ήταν κάτι διαφορετικό. Δεν θέλουμε να είμαστε με αυτή τη μάζα. Και δεν μας ενδιαφέρει, τουλάχιστον τους νεοσμυρνιώτες. Τώρα, αν κάποιοι το εκμεταλλεύονται αυτό οικονομικά ή δεν ξέρω εγώ πώς, είναι δικό τους θέμα και είναι δικό μας όμως το θέμα, το πρόβλημα, να το καθαρίσουμε αυτό. Από αυτά που είπες, θα σταθώ στο ότι τα κορονοπάρτι έφεραν κακή φήμη στη Νέα Σμύρνη. Θα πω ότι δεν φταίγαν μόνο τα κορονοπάρτι συνέχισαν... Ένα κρεσέντο κακών φήμεων, κακών ναι. Γεγονότων, ας πούμε, και φημών. Που όλα άρχισαν και έχουν κορυφωθεί τώρα. Και ευτυχώς, θα πω εγώ, θα σε ρωτήσω μετά για τους λόγους συνέντευξης, την άποψή σου. Μάλιστα. Θεωρώ ότι ο ρόλος που έπαιξε η αστυνομία επιτέλους που αποφάσισε να μπει στην πλατεία ήταν καταλυτικός. Για να σταματήσει αυτή η κατάσταση που είχε ταλαιπωρήσει τόσο τους κατοίκους που, που τα σπίτια τους είναι εντός και γύρω της πλατείας, όσο και τον υπόλοιπο κόσμο. Ναι. Πάμε λοιπόν στην ερώτηση που θα σκεφτώ τώρα. Ποια είναι η άποψή σου για την αντιμετώπιση του προβλήματος από μεριά αστυνομίας? Ναι, λοιπόν. Πάμε λίγο να δούμε το θέμα της αστυνομίας. Το ότι η αστυνομία είχε μπει στην πλατεία και ήταν λίγο, θα έλεγε κανείς, πιο απότομη και προκάλεσε κάποια άλλα γεγονότα παλαιότερα που είδαμε, που
Έγινε και διαμαρτυρία για τον άδικο ξυλοδαρμό του παιδιού, η πορεία και όλο αυτό, όλο αυτό που ακολούθησε. Το ότι μπήκε η αστυνομία τότε είχε προκαλέσει αυτό. Mm-hmm. Τώρα η αστυνομία έπρεπε να έρθει για να βοηθήσει και να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει η αστυνομία. Νομίζω η αστυνομία είχε να μπει στην πλατεία από εκείνη τη μέρα. Ακριβώς, νομίζω, ναι. Εδώ και 2 μήνες δεν είχε πατήσει η αστυνομία πάνω στην πλατεία. Ναι. Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι καλώς η αστυνομία ήρθε να επιβάλλει την τάξη τώρα που γινόντουσαν αυτά τα εκτρώματα και ενοχλούσαν όλα αυτά, όλοι αυτοί τους κατοίκους, τους νεοσμυρνιώτες. Mm-hmm. Γιατί αν κάποιος δεν είναι από τη Νέα Σμύρνη ή μάλλον, δεν τον ενδιαφέρει, θα πω εγώ. Δεν τον ενδιαφέρει, και αν κάποιος ζει στη Νέα Σμύρνη και του άρεσε αυτό, καλύτερα να μετακομίσει. Δική μου γνώμη, προσωπική άποψη. Mm-hmm. Η αστυνομία λοιπόν καλώς μπήκε τώρα. Η αστυνομία κακώς δεν είχε μπει νωρίτερα. Συμφωνώ. Γιατί δεν είχε μπει από την αρχή να τα κόψει αυτά τα εκτρώματα που γινόταν πάνω στην πλατεία και ενοχλούσαν τους πολίτες, δεν το ξέρω. Δεν θα μπω όμως στο τρυπάκι αυτό που πολλοίς κόσμος, για μένα κακός, πολλοίς κόσμος, και δεν ξέρω αν αυτό είναι μεθοδευμένο ή όχι, πολλοί μπήκαν στη διαδικασία να πούνε «Α, τώρα θέλετε την αστυνομία». Ναι. Τότε δεν τη θέλατε. Α, εσείς τη διώξατε την αστυνομία και τώρα λέτε «Ελάτε να μας βοηθήσετε». Η αστυνομία είναι για να κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά. Για τον νόμο, την τάξη και να προστατεύει τους πολίτες. Εάν η αστυνομία σε ένα συγκεκριμένο γεγονός δεν είχε κάνει αυτό το πράγμα και προκάλεσε κάποιες αντιδράσεις τότε, είναι άλλο θέμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα σταματήσει να κάνει τη καλά δουλειά λέτε της και την υποχρέωσή της. Πάντα μιλάμε για ξεχωριστά γεγονότα, δεν μπλέκουμε ούτε το θα ένα πούμε, με το άλλο. Ούτε θα πούμε μπράβο σε κάποιον όταν κάνει τη δουλειά του. Εμένα δηλαδή δεν έρχεται κάποιος κάθε μέρα να μου λέει μπράβο που κάνεις τη δουλειά σου. Προφανώς τη δουλειά μου θα κάνω. Άρα θέλω να πω ότι κακώς δεν είχε μπει νωρίτερα, η αστυνομία δεν είχε επέμβει νωρίτερα για να σταματήσει αυτά τα κορονοπάρτι ο Θεός να τα κάνει. Ευτυχώς μπήκε κάποια στιγμή και κοίτα, τελειώσαμε. Πιστεύω ότι συνεχίζουμε στη Νέα Σμύρνη το φαύλο κύκλο του ότι αν κάποια κατάσταση δεν φτάσει στο αμήν, αν κάποια κατάσταση δεν φτάσει να ενοχλεί τη μεγαλύτερη μερίδα του κόσμου, δεν τη λύνουμε. Περιμένουμε μέχρι τελευταία στιγμή, μέχρι εκεί που και δεν τραβάει πια. Ναι. Και να το λήξουμε. Ίσως να είναι και γενικό φαινόμενο αυτό, δηλαδή να μην είναι μόνο στη Νέα Σμύρνη. Απλά εδώ έχουμε και το κακό ότι κάποια, ότι πολλές φορές δηλαδή προκαλούμε και οι ίδιοι τα προβλήματά μας ή mm-hmm. το κάνουμε πολύ μεγαλύτερο αυτό που λες και το ακολουθούμε, δεν το σπάμε. Να μπούμε στη διαδικασία, να προλάβουμε κάτι, να το σώσουμε ή να δράσουμε πριν φτάσουμε στο αμήν. Ισχύει πάρα πολύ αυτό και νομίζω ισχύει σε πάρα πολλά θέματα, στη Νέα Σμύρνη ειδικά. Ναι. Τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή η μεγάλη δύναμη της αστυνομίας που είχε έρθει την Πέμπτη και την Παρασκευή έχει αποσυρθεί από την πλατεία. Κυκλοφορούν αυτοκίνητα και μηχανές Δίας, αλλά ο στόχος επετεύχθη. Δηλαδή, πολύς ο κόσμος έχει σπάσει το βράδυ την πλατεία, κοροναπάρτι ή πάρτι απλά για να μην κάνουμε καραμέλα αυτή τη λέξη, ναι, έχει σταματήσει. Ο κόσμος σχετικά μπορώ να πω ότι σπάει στην ώρα της απαγόρευσης. Δεν βλέπουμε πολύ κόσμο, ναι, στα κεντρικά σημεία, κυρίως κάτω από τον Οβελίσκο. Και ήταν σωστή η παρέμβαση παρόλο που είναι καθυστερημένη. Ναι, και για μένα αυτό που πρέπει να μείνει το κλου, ας πούμε, είναι ότι η αστυνομία πρέπει να κάνει τη δουλειά που πρέπει να κάνει. Τη στιγμή που πρέπει να την κάνει και να νιώθουν όλοι, δηλαδή όλοι ανεξαιρέτως το θέλουν αυτό, δεν νομίζω ότι κάποιος είναι κατά αυτού, το να νιώθει ασφαλής και προστατευμένος. Αυτό. Τέλος πάντων, πάμε σε ένα εντελώς άσχετο με το προηγούμενο θέμα okay. ζήτημα. Ξανάρχισε ο ερασιτεχνικός αθλητισμός.
Οι περισσότερες ακαδημίες των αθλητικών σωματείων της πόλης μας και του Πανιωνίου και του Μήλωνα και της Ήριδας έχουν ανοίξει. Το μόνο τμήμα που παραμένει με κλειστές ακαδημίες και δεν έχει προπονήσεις σε γκρουπάκια είναι το τένις. Μάλιστα. Οκ. Okay, ωραία. Καλό αυτό. Λίγο παράδοξο θα πω εγώ για το τένις, γιατί την περίοδο που ήμασταν σε καραντίνα το τένις ήταν ίσως το μόνο άθλημα που μπορούσαν να παίξουν οι αθλητές. Ισχύει, ισχύει. Και τώρα δεν έχουν ανοίξει προπονήσεις. Εντάξει, νομίζω μωρέ αργά ή γρήγορα και εκεί θα ξεκινήσουν. Το θετικό είναι ότι η επανέναρξη του αθλητισμού και των προπονήσεων να μπαίνει σιγά σιγά ο κόσμος σε κανονικούς ρυθμούς και όχι τίποτα άλλο, έρχεται και το καλοκαίρι. Πρέπει να γυμναστούν οι άνθρωποι. Να βγούμε στις παραλίες. Έτσι, έτσι. Τέλος πάντων, ξέρεις τι έχουμε καιρό να κάνουμε? Τι? Μ' αρέσει, παίζουμε το παιχνίδι, λες και δεν ξέρεις τι θα πω. Εντάξει, δεν πειράζει, εγώ σου δίνω αυτό το... Πολύ καιρό λοιπόν έχουμε να απαντήσουμε σε ερωτήσεις. Έχουν Όντως. Μαζευτεί πολλές ερωτήσεις. Όντως. Και δεν ξέρω καν αν θα τις προλάβουμε όλες. Οπότε πάμε να αρχίσουμε. Ας ξεκινήσουμε, ναι, ας ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Πάμε να ξεκινήσω εγώ με την πρώτη, η οποία δείχνει να είναι και λίγο καυτό θέμα τώρα τελευταία. Ρωτάνε εδώ τι έχει συμβεί με το σκυλόπαρκο. Το σκυλόπαρκο. Κάτσε, έχω άλλη μία πιο διευκρινιστική ερώτηση για το σκυλόπαρκο. Okay. Βάλτε να τη πούμε μαζί. Λοιπόν, ερώτηση που συμπληρώνει την επόμενη ερώτηση και μάλλον την επεξηγεί καλύτερα. Γιατί άραγε η Δημοτική Αρχή, όταν κάτι βγαίνει νομικά παράνομο, όπως το πάρκο στην Εθνική Στέγη, δεν ακολουθεί την κοινή λογική της έβρεση εναλλακτικής λύσης με μετεγκατάσταση και μόνιμη δημιουργία του? Μάλιστα. Λοιπόν, ναι, από πού να αρχίσουμε τώρα γι' αυτό? Ναι. Λοιπόν, ξέρω εγώ από πού θα αρχίσουμε. Χθες, βγήκαν πάρα πολλά δημοσιεύματα από πολλά μεγάλα site, όχι της Νέας Μύρνης γενικότερα, που αφορούν το σκυλόπαρκο στην Εθνική Στέγη. Ναι. Δημοσιεύματα που αναγράφουν ότι το πάρκο της Εθνικής Στέγης πιθανότατα επρόκειτο να κλείσει και να σταματήσει τη λειτουργία του, επειδή υπάρχουν ένα σωρό παραβάσεις. Παραβάσεις περιβαλλοντικές, παραβάσεις λόγω του ότι η περιοχή προβλεπόταν... Χώρο συγκέντρωσης. Ήταν χώρο συγκέντρωσης σε περίπτωση σεισμού και για πολλούς άλλους λόγους. Ναι. Τέλος πάντων, έχει γίνει τρομερό θέμα τον τελευταίο καιρό και το χθεσινό άρθρο πυροδότησε μεγαλύτερες εντάσεις, και το κακό με αυτή την υπόθεση είναι, πέρα του ότι το πάρκο έχει κριθεί παράνομο, το χειρότερο σε αυτή την υπόθεση είναι ότι οι κάτοικοι, μάλλον δεν βλέπουμε κάποια λύση, είτε για το πάρκο να μεταφερθεί αλλού, εφόσον είναι παράνομο, να. Και βλέπουμε οι κάτοικοι, οι πολίτες της Νέας Μύρνης, να αντιπαρατίθενται και να τρώγονται μεταξύ τους. Δηλαδή, φαγωμάρα για ένα θέμα που ο ένας λέει στον άλλον ότι δεν είσαι φιλόζωος επειδή σε ενοχλεί το πάρκο, και πάμε μετά σε πολύ άσχημους χαρακτηρισμούς που υποβαθμίζουν όχι μόνο το οποιοδήποτε σκυλόπαρκο, υποβαθμίζουν όλη την κουλτούρα μας, όλο το αξιότιμα σύστημα. Νομίζω ότι σε όλη αυτή την ιστορία είναι όντως αυτό η ανθρωποφαγία, το πιο σοβαρό και το πιο άσχημο. Ότι διχάσανε τον κόσμο. Δηλαδή, με κάτι που κάνανε λάθος, έκανε η Δημοτική Αρχή, έκανε λάθος. Και όχι μόνο η Δημοτική Αρχή, ήταν μια απόφαση που είχαν συμφωνήσει σχεδόν Εντάξει, όλοι. Όλοι όσοι ασκούν διοίκηση, τέλος πάντων, στο πω έτσι. Γιατί και το Δημοτικό Συμβούλιο διοίκηση, ασκεί, υποτίθεται. Κάνανε λάθος. Κάνανε ένα πάρκο σε ένα σημείο που δεν έπρεπε να γίνει. Τέλος πάντων, μετά ήρθαν οι φορείς, ήρθε ας πούμε ο πλέον αρμόδιος φορέας, η πολεοδομία, και το έκρινε παράνομο και ακατάλληλο. Εντάξει, εκεί δεν μπορείς να πεις κάτι. Δεν είναι δηλαδή ότι ούτε για φιλόζωους, ούτε για μη φιλόζωους κτλ. Ήρθε ένας φορέας και λέει: Παιδιά, αυτό είναι παράνομο που κάνατε. Είναι παράνομο, είναι λάθος. Μα αυτό είναι και το ζήτημα. Και αντί να μπει ο Δήμος σε μια διαδικασία και να πει
ότι όντως κάναμε πατάτα, mm-hmm. κάναμε βλακεία, πάμε να το διορθώσουμε. Πάμε να φτιάξουμε ένα ωραίο πάρκο, γιατί όλοι το θέλουμε. Κι εγώ το θέλω. Δεν μπορώ να, θέλω να, μπορώ να πηγαίνω να... Εσένα σε βολεύει κιόλας, είναι κοντά στο είναι σπίτι κοντά, σου. Ναι, να πηγαίνω να τη βγάζω βόλτα και να την αφήνω στο πάρκο να τρέχει και να παίζει και να κάνει. Το θέλω. Αλλά άμα είναι παράνομο, δεν φταίει ούτε ο γείτονας, ούτε εγώ, ούτε οποιοδήποτε άλλος διαπληκτίζεται ο ένας με τον άλλον. Εφόσον... Είναι πολύ απλό το θέμα. Δεν είναι είμαι φιλόζος, δεν είμαι. Είναι παράνομο, δεν είναι. Ναι, αλλά για ποιο λόγο έχει μπει στη διαδικασία ο Δήμος και το έχει αφήσει αυτό να μεγαλώσει τόσο πολύ και αφήνει τον κόσμο να τρώγεται μεταξύ του και δεν δίνει μια λύση. Δηλαδή, υποτίθεται ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι για να δίνουν λύσεις και να φτιάχνουν την πόλη καλύτερη. Όχι να δημιουργούν προβλήματα και να βάζουν διχόνια. Δεν μπορεί να σκοτώνει τον κόσμο μεταξύ του. Ναι. Όχι, σε ενοχλεί εσένα, όχι, εγώ είμαι φιλόζος. Όλοι είμαστε. Και δεν έρχομαστε να απαντήσουμε και στην ερώτηση ότι γιατί το πάρκο στη συγκεκριμένη περίπτωση που βγαίνει νομικά παράνομο δεν προχωράει η Δημοτική Αρχή στο να μετεγκαταστήσει το πάρκο για να το φτιάξει κάπου αλλού. Για πες τι απαντάμε εδώ εμείς. Εδώ τι να απαντήσουμε, γιατί είναι το ξερό του στο κεφάλι. Δεν έχω να απαντήσω κάτι. Είναι πραγματικά το ξερό του στο κεφάλι. Ας βρουν έναν τρόπο, εφόσον κάνουν κάτι που είναι παράνομο και εγώ είμαι σίγουρος ότι ίσως και κάποιοι να ξέραν από πριν ότι δεν μπορούν να κάνουν εκεί κάτι τέτοιο. Πήγανε και το κάνανε. Ωραία. Τώρα λοιπόν που δημιουργήθηκε το πρόβλημα και κρίθηκε, ας πούμε, βγήκε ένα χαρτί, ένα ρημάδι χαρτί που λέει κάτι. Θα μου πεις, θα κάνω έφεση, θα κάνω αυτό. Εντάξει. Μέχρι τότε όμως θα αφήνεις τον κόσμο να σκοτώνεται ή θα αφήνεις τον κόσμο να μην έχει που να πάει τα σκυλιά του. Και όχι τίποτα. Είχαμε και περιστατικά τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Εδώ και από το Μεγάλο Σάββατο, που κάποιοι πήγαν και έσπασαν το λουκέτο που ήταν κλειδωμένο το σκυλόπαρκο και μπήκαν μέσα. Από το Μεγάλο Σάββατο, λοιπόν, έχει να πατήσει στο πάρκο ο σεκιουριτάς και η καθαρίστρια, ο καθαριστής του πάρκου. Άρα, εδώ τι λέμε, ότι στην ουσία έρχεται ο Δήμος και ενισχύει το πρόβλημα, αντί να το σβήσει. Εγώ θα πω ότι ενισχύει, θα πω ότι ίσως να τιμωρεί τους κατοίκους. Ίσως, δεν ξέρω, τους αφήνει και χωρίς καθαριότητα του πάρκου που είναι αναγκαία. Όπως και να έχει. Χωρίς είναι... στήριξη ωραρίου, ναι, τίποτα. Ναι. Όπως και να έχει, είναι τρελό αυτό που κάνουν. Δηλαδή, για μένα είναι κατάλληλοι αυτοί οι άνθρωποι. Για μένα πρέπει να παραιτηθούν όλοι. Το είπα και στην προηγούμενη. Αυτοί όλοι πρέπει να παραιτηθούν. Ναι, άμα δεν μπορούν να δίνουν λύσεις στα προβλήματα και απλά είναι για να τιμωρούν ή να διαιωνίζουν ή να διχάζουν, ας πάνε σπίτι του. Όχι, δεν δίνουν λύσεις στα προβλήματα. Τα δημιουργούν τα προβλήματα. Ναι, ναι. Και τώρα, φανατίζεται ο κόσμος και είναι δύσκολο να εξηγήσεις και στη μία πλευρά και στην άλλη. Αυτό είναι το χειρότερο. Ότι ναι, καμιά πλευρά δεν θα ακούσει τώρα. Δεν θα καθίσει καμία πλευρά να ακούσει και να δεχτεί που έχει δίκιο ο άλλος και που έχει άδικο. Και όχι τίποτα. Βλέπουμε ότι οι κάτοικοι έχουν χωριστεί. Έχουν χωριστεί σε αυτούς που πηγαίνουν στο σκυλόπαρκο, το χρησιμοποιούν καθημερινά και θέλουν να παραμείνει ανοιχτό γιατί είναι προς αφελός τους. Και είναι και οι κάτοικοι, είναι σαν να παίζουν δύο ομάδες ποδόσφαιρο. Η μία ομάδα έχει προπονητή και η άλλη δεν έχει. Και τώρα ζητάει η άλλη ομάδα να βρει προπονητή προκειμένου να συγκρουστούν και να δουν. Δεν ξέρω τι. Ναι, και ο διαιτητής τι κάνει, έχει πάει για ποδόσφαιρο. Ο διαιτητής κοιτάει, πίνει καφέ. Για καλαμπόκι. Έχει πάει, τρώει πασατέμπο στις ξέδρες. Είναι, τρώει πασατέμπο. Και πετάει κάτω τα στραγάλια για να γλιστράνε οι παίχτες και να σκοτώνονται μεταξύ τους. Δηλαδή, βλέπεις να με προκαλείς τώρα και θα μου λένε ότι είμαι... Ναι. Τέλος πάντων, για να διευθυνθούν και μάλλον και κάποια πράγματα που ακούσαμε, στα άρθρα έχει γραφτεί ότι τα ντεσιμπέλ του πάρκου ανέρχονται στα 65 και... Τα στοιχεία τα πραγματικά είναι ότι ανέρχονται στα 115, okay, για την ηχορύπανση του πάρκου. Ναι. Όχι, αυτό τίποτα. Ναι. Εντάξει, εγώ πραγματικά δεν θέλω να σταθώ σε τέτοιες λεπτομέρειες. Εμένα με νοιάζει η ουσία. Η ουσία καλά, είναι εννοείται, ότι δημιούργησε ένα πρόβλημα από το πουθενά ο Δήμος. Από το πουθενά το δημιούργησε. Βγήκε μια έκθεση που λέει ότι, παιδιά, αυτό που κάνετε... Δεν είναι, δεν έχει νομική ισχύ. Είναι λάθος αυτό που έχετε κάνει εδώ. Και αντί να πούνε ότι, οκ, συγγνώμη, θα πάμε να
πού μπορούμε να το φτιάξουμε, να βρούμε να το φτιάξουμε για να είναι σωστό βάσει νομοθεσίας, βάσει κανονισμών, βάσει περιβάλλοντος, βάσει ό,τι θέλεις, και να μπορούν οι άνθρωποι να έχουμε κάπου να πηγαίνουμε τα σκυλιά μας. Κάθονται και τα αφήνουν έτσι όπως είναι, να μεγαλώσει το πρόβλημα και να σφάζει το κόσμο μεταξύ του. Για μένα αυτό δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, αλήθεια, δεν ξέρω. Τι να πω. Πάμε σε ένα διαλυματάκι. Πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα και επιστρέφουμε με όσες ερωτήσεις προλάβουμε. Ναι, ναι.
Επιστρέψαμε. Πάμε να συνεχίσουμε ερωτήσεις. Πάμε να συνεχίσουμε, ναι. Σ' αφήνω να μιλάς. Ωραία. Λοιπόν, πότε προβλέπετε να ολοκληρωθούν τα έργα στην Εφέσου Αιγαίου? Νομίζω, ξέρεις, μερικοί δεν μας παρακολουθούν κάθε φορά. Όχι. Κάποιοι ρωτάνε τα ίδια και τα ίδια, αλλά δεν πειράζει, θα ξαναπαντήσουμε. Μπορεί να χάνουν κομμάτια. Μπορεί να χάνουν κομμάτια, ρε παιδί μου. Εντάξει, και εσύ αμέσως ανθρώπους να τους πάρεις από τα μούτρα. Εντάξει, πλάκα κάνουμε. Έργα Αιγαίου Εφέσου. Πάμε μία στα γρήγορα. Θα πω το ίδιο ποιηματάκι που λέω κάθε φορά. Ναι, για την Εφέσου. Ναι, για την Έτσι. Εφέσου και θα συνεχίσω λίγο στην Αιγαίου. Τον Ιούνιο, λοιπόν. Πέρσι. Πέρσι τον Ιούνιο, που είχαμε κοντά μας, μακριά μας βασικά, μέσω Skype τον είχαμε κοντά μας, τον κύριο Ζαβό, αντιδήμαρχο τεχνικών, τότε αντιδήμαρχο τεχνικών υπηρεσιών. Μας είχε πει ότι το επόμενο εξάμηνο θα ολοκληρωνόντουσαν οι εργασίες στην Εφέσου, δηλαδή μέχρι το Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους θα είχαν ολοκληρωθεί και θα προχωρήσαν στην Αιγαίου και ύστερα στην Κράτητος. Ναι. Αυτό που βλέπουμε δεν ανταποκρίνεται στις υποσχέσεις που είχαν δοθεί. Όχι. Από εκεί που το έργο μας είχε πει ο κύριος Ζαβός ότι πήγαινε κατευχήν και το ήταν έργο πρότυπο. Όντως πήγαινε γρήγορα. Ναι. Και μας το είχε χαρακτηρίσει νομίζω και ως έργο πρότυπο για την Νέα Σμύρνη, ναι, συγκρινόμενο με την Ομήρου. Βέβαια, μου πεις τη συγκρίνεις τώρα. τέλος πάντων, από τότε έχουμε μείνει στην κατάσταση που βλέπουμε. Η κατάσταση που βλέπουμε είναι ότι η Εφέσου ψιλοφτιάχνεται, αλλά ακόμα έχει πολύ μέλλον μπροστά της. Και να πούμε ότι το ρεύμα που πηγαίνει από Συγκρού προς τη Νέα Σμύρνη, μέσα προς το Άλσος, είναι κλειστό και δημιουργεί φοβερό μποτιλιάρισμα και συμφόρηση σε παράπλευρους δρόμους που σε βγάζουν στη Βενιζέλου. Ενώ ταυτόχρονα με τη μη ολοκληρωμένη Εφέσου έχουμε αρχίσει και διαλύουμε και την Αιγαίου, που και εκεί είναι δύσκολη κυκλοφορία. Ειδικά για τους πεζούς. Να. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω και σε αυτό έχουμε αναφερθεί παλαιότερα. Τι γίνεται με το κλειστό Νέα Σμύρνης? Εδώ υποψιάζομαι ότι ο λόγος που ρωτάνε είναι επειδή έχουν βγει κάτι δημοσιεύματα, λίγο αστεία θα τα χαρακτήρισα εγώ, όπου λένε ότι επιτέλους ξεκινάει το έργο και θα γίνει το κλειστό της Αρτάκης και όλα αυτά είναι στην τελική φάση. Εδώ να θυμίσω ότι αυτή η τελική φάση κοντεύει τα 2 χρόνια. Δεν ξέρω, δεν έχω ξαναδεί μεγαλύτερη τελική φάση. Άρα η απάντηση στο τι γίνεται με το κλειστό Νέα Σμύρνης είναι τίποτα. Γίνεται ό,τι βλέπετε. Γίνονται δημοσιεύματα πάντως. Τίποτα. Μπάζα, βρώμα, σκουπίδια, όλο αυτό τέλος πάντων που έχουμε πει και άλλες φορές. Και κάποια δημοσιεύματα, εγώ θα τα έλεγα στρατευμένα, ξεκάθαρα. Δεν έχουν νόημα, δεν έχουν λόγο ύπαρξης, ας πούμε. Ίσα-ίσα. Νομίζω σε κάποια στιγμή θα αρχίσουν να είναι τραγικά έως γελία, επειδή γίνονται δημοσιεύματα και δεν βλέπουμε κάτι να γίνεται. Εντάξει, νομίζω έχουν καταλάβει όλοι ότι είναι γελία αυτά. Δηλαδή το ότι βγαίνουν τέτοια δημοσιεύματα και είναι ακόμα ππιο άσχημο το ότι τα αναπαράγουν κιόλας. Και ξέρεις τι θα πρέπει να κάνουμε σε αυτό. Να πάμε από κάτω σε όλα τα δημοσιεύματα και να γράφουμε κάντο πράξη, κάντο πράξη, κάντο πράξη, μέχρι να δούμε ως πριμέρα. Καλά, δεν θα δεις, εντάξει, άστο. Αυτό είναι μια δεν μεγάλη. Κάποτε θα δεις, δεν γίνεται να πάμε με αυτό το σκεπτικό. Κάποτε θα δεις, θα φτάσει το παιδί το δικό μου να δει, τέλος πάντων. Ναι.
Δεν ξέρω τι να σου πω. Η απάντηση είναι αυτή που σας έδωσα. Τίποτα δεν γίνεται. Δυστυχώς. Ναι. Πάμε, επόμενη. Λοιπόν, επόμενη. Πότε έχει πάλι θελοντική αιμοδοσία και πού θα γίνει? Λοιπόν, θα πάμε παρέα στην αιμοδοσία, λοιπόν. Η εθελοντική αιμοδοσία θα γίνει το Σαββατοκύριακο. Ωραία. 22-23 είναι η ημερομηνία, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, 21-22, μήπως. Το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Ωραία. Κάτσε, το δώστε ημερολόγιο, το έχουμε μπροστά μας. 22-23, καλά το είπα που θέλεις να με μπερδέψεις. Εντάξει, δεν πειράζει, λίγο. Σάββατο 22, Κυριακή 23, κλείνεται ραντεβού στο τηλέφωνο 213 20 25 941. Σας πω για μένα τις εμπειρίες μου την επόμενη εβδομάδα. Έχω κλείσει ραντεβού για το Σάββατο το πρωί. Θα πάρω να κλείσω και για σένα, Χρόνη. Να πάρεις, ναι. Ναι, για να πάρω το αίμα μου πίσω. Είδατε, σας τα εξηγεί όμορφα. Σας τα εξηγεί ωραία. Και τηλέφωνο σας δίνει εδώ το παιδί μας, δηλαδή τι άλλο θέλετε. Δεν θυμάμαι αν είπα ότι θα γίνει στο Γαλαξία, έτσι βασικό. Δεν το είπες, το πες τώρα. Ωραία. Ωραία, εντάξει. Ωραία, πάλι καλά που το είπαμε. Γιατί... Στο Γαλαξία, ωραία. Πάμε επόμενη. Τι συνέβη και κλείστηκαν τόσα άτομα στο Άλσος? Λοιπόν, βγήκαμε και στο Sky, βγήκαμε στο Μουτσινά. για το Άλσος που κλείστηκε κόσμος και κοσμάκης μέσα. Ήταν την ωραία περίοδο που σκάγαν τα κορονοπάρτι, σκάγαν ναι, όλα, ναι. Έσκασε και το Άλσος. Και έτσι και έλεγες ότι είσαι νεοσμυρνιώτης σε κάποιον άλλον, οριακά σε λιπότανε. Μπορεί και να γέλαγε. Ναι. Κοίτα, να σου πω, εγώ που πήγα σε μαγαζί εκτός Νέας Μύρνης και έπιασα ζήτηση με τον σερβιτόρο, του λέω, μου λέει δεν είμαι καλά, δεν είμαι αυτό. Του λέω, ας πω, εγώ που είμαι από Νέα Σμύρνη. Ορίστε. Εκεί μου λέει, έφυγε. Εντάξει. Λέει, εντάξει, καταλαβαίνω, έχεις δίκιο. Τελειώσατε. Πάντως ήταν πολύ πετυχημένο αυτό που είπε, γιατί λέει, στη Νέα Σμύρνη, λέει, στο Άλσος, παλιά δεν σ' άφηναν να μπεις και τώρα δεν σ' αφήνουν να βγεις. Δηλαδή, δεν υπάρχουμε. Έχουμε γίνει περίγελος. Έχουμε γίνει περίγελος σε όλη την Ελλάδα. Και βλέπεις ότι δεν ξεχάσανε αυτά που έκανε. Όχι, όχι, όχι. Αυτά που έκανε ο Δήμος μας, ο Δήμαρχος και η συναυτό που είχαν φέρει τις κλούβες στα ΜΑΤ για να μην μπει ο κόσμος στο Άλσος. Δηλαδή αυτές οι γελοιότητες δεν τις ξεχάσανε ούτε άσχετοι άνθρωποι εκτός Νέας Σμύρνης. Και τώρα μας κοροϊδεύουν. Λέει, δεν σας αφήναν να μπείτε, τώρα δεν σας αφήνουν να βγείτε. Τι έγινε λοιπόν, τα πράγματα ήταν πολύ απλά. Ήταν ο φύλακας. Πήγε 10 η ώρα αντί για. Εκείνη την περίοδο ήταν 11 η ώρα απαγόρευσης. Ναι. 10 η ώρα ο φύλακας ήθελε να φύγει, μάλλον. Κλείδωσε. Αμέ... Και έφυγε. Αμέ... Αυτή είναι η ιστορία. Έτσι. Απλά. Τίποτα περίπλοκο, τίποτα συνταρακτικό. Απλά, ωραία, νεοσμυρνιώτικα. Που φτάσαμε, έτσι. Επόμενο. Προλαβαίνουμε σίγουρα κι άλλη μία. Ναι. Πέσαμε σε ζόρι και παιδιά. Λοιπόν, ποιοι και γιατί. Όχι, sorry, πήδηξα μία. Τι γνωρίζετε σχετικά με τις συλλήψεις των υπαίτιων του μαχαιρώματος του 60χρονου? Το συμβάν έγινε την Τετάρτη τα ξημερώματα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Όπου η αντίδραση μετά ήταν άμεσα από την αστυνομία που γέμισε κλούβες και κόσμο αστυνομικού στην πλατεία. Προκειμένου να κόψει μαχαίρι. Έτσι, έτσι, ακριβώς. Τα κορονοπάρτι που γινόντουσαν και αποτέλεσμα και του τα τελευταίου κορονοπάρτι ήταν στις 5-6 τα ξημερώματα μία παρέα που έκανε πάρτι να μαχαιρώσει πολύ απλά έναν 60χρονο στο μπούτι επειδή τους έκανε παρατήρηση. Η αστυνομία προέβησε 5 συλλήψεις, αν δεν κάνω λάθος, δεν είμαι 100% ναι, ναι. Σίγουρος. Νομίζω 5 ήταν, ναι. Αλλά την δεύτερη, μετά από 2 μέρες, έγιναν συλλήψεις πάντως. Λεπτομέρειες, ναι. Περαιτέρω δεν γνωρίζω. Δεν ξέρουμε, όχι. Σίγουρα έχει σχηματιστεί δικογραφία. Mm-hmm. Σίγουρα θα προχωρήσει η δικαιοσύνη όπως κάνει σε κάθε περίπτωση. Όπως και σε συλλήψεις προχωρήσανε, αν δεν κάνω λάθος, σε αυτούς που φέρναν αυτοκίνητα για να παίζουν μουσική.
Ναι, βρήκαν, εντοπίσανε κάποιες πινακίδες και προχωρήσανε και εκεί σε συλλήψεις. Εντάξει, είναι η δουλειά τους. Κάνουν αυτό που έπρεπε να κάνουν, ξεκάθαρα. Δεν είναι κάτι κακό. Και επιτέλους, όπως είπαμε και πριν, το κάνανε. Mm-hmm. Πάμε, επόμενη. Πάμε, έλα, θα το κάνω εγώ για να αλλάξουμε τη ροή. Εντάξει, okay. Και γιατί είναι η ερώτηση αγαπημένη από αυτές που έχουμε, νομίζω. Mm-hmm. Λοιπόν, ποιοι και γιατί προσπαθούν να υποβαθμίσουν τη Νέα Σμύρνη. Μικρή, απλή, λιτή. Μάλιστα. Καθόλου απέριτη. Καθόλου, καθόλου. Λοιπόν, υπάρχει ένα σενάριο το οποίο κυκλοφορεί τέλος πάντων σε διάφορους κύκλους, ότι όλο αυτό που γίνεται και καλά είναι μεθοδευμένο στη Νέα Σμύρνη. Εντάξει, άλλοι λένε θεωρίες συνωμοσίας και τα λοιπά και τα λοιπά. Πάντα υπάρχουν όλες οι πλευρές και όλες οι απόψεις. Μία τέλος πάντων πλευρά και άποψη είναι ότι είναι όντως μεθοδευμένο και στοχευμένο αυτό που γίνεται στο να υποβαθμιστεί η Νέα Σμύρνη. Γιατί δεν δικαιολογούνται τόσα συνεχόμενα περιστατικά που ευτελίζουν την πόλη και την κάνουν περίγελο. Mm-hmm. Ισχύει ότι η Νέα Σμύρνη έχει γίνει περίγελο στους τελευταίους μήνες. Βέβαια, εδώ εγώ θέλω να πω κάτι άλλο, ότι ακόμα πιστεύω ότι υπάρχουν δυνάμεις και άνθρωποι στη Νέα Σμύρνη οι οποίοι μπορούν να αντισταθούν σε αυτό που γίνεται. Mm-hmm. Είτε είναι μεθοδευμένο είτε όχι. Δεν μπορώ να ξέρω εάν όντως είναι και ποιοι το κάνουνε. Mm-hmm. Αν μπούμε στη διαδικασία να πούμε ότι είναι όλο αυτό επιτηδευμένο, σίγουρα θα υπάρχουν κάποια ωφέλη από το να υποβαθμιστεί μια περιοχή. Πάντα υπάρχουν κάποια συν και κάποια πλην. Προφανώς αυτός όποιος ή όποιοι το κάνουν γιατί έχουν ζυγίσει ότι τα θετικά για αυτούς θα είναι μεγαλύτερα αν υποβαθμιστεί μια περιοχή, οποιαδήποτε είναι αυτή. Τώρα έτυχε να μιλάμε για τη Νέα Σμύρνη. Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν μπορώ, δεν είμαι σίγουρος, δεν έχω σχηματίσει καθαρά την άποψή μου σχετικά με το αν μπορεί να είναι μεθοδευμένο όλο αυτό ή απλώς είναι μία σειρά τυχαίων περιστατικών. Δηλαδή, δεν θα έλεγα ούτε ότι είναι μεθοδευμένο, ούτε ότι δεν είναι. Απλά θα έλεγα ότι τα πράγματα που συμβαίνουν εδώ θα μπορούσαν να συμβούν και σε μια άλλη περιοχή. Απλά μπορεί εδώ πέρα αυτά τα πράγματα μας είναι πρωτόγνωρα μας. Αυτά τα πράγματα, τα γεγονότα που έχουν συμβεί μας σοκάρουν ως πόλη. Γιατί δεν είμαστε συνηθισμένοι σε αυτά. Ναι, συμφωνώ. Απλά αυτό που με προβληματίζει εμένα είναι ότι δεν είναι κάτι, ρε παιδί μου, αυτά που γίνονται τώρα είναι πράγματα που θα μπορούσαν να γίνουν, εγώ θα σου πω, και παλαιότερα. Γιατί δεν γίνανε παλαιότερα και γίνανε τώρα. Δηλαδή, το να έρθουν όλοι αυτοί και να απαρτάρουν εδώ και να τα κάνουν όλα μπάχαλο και να κάνουν το η πλατεία Ρημαδιό, μπορούσε να γίνει και σε άλλες συνθήκες και άλλη χρονιά. Να. Δεν γινότανε. Εγώ σου βάζω μέσα στην εξίσωση και την περίεργη κατάσταση που βιώνουμε εδώ και ένα μισή χρόνο σχεδόν. Με τον κορονοϊό και όλες τις συνέπειες που έχει αυτό σε εμάς. Εντάξει, ίσως αυτό να είναι ένα πάτημα για να γίνουν κάποια πράγματα. Ναι, και πριν έρθουν στην πλατεία με τα κορονοπάρτι, είχαν πάει σε άλλες πλατείες, άλλων περιοχών. Όπου και εκεί είχε γίνει τόσο θέμα, αλλά δεν είχε ακουστεί τόσο στα δικά μας αυτιά. Επειδή δεν ήταν στην πόλη μας, δεν ήταν κάτω από το σπίτι μας. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν μπορεί να πηγαίνει. Ωραία, θα σου κάνω εγώ μια άλλη ερώτηση. Γιατί δεν πήγανε στην Εκάλη, γιατί δεν πήγανε να το κάνουν στη Βούλα. Γιατί δεν πήγανε να το κάνουν στο Κολωνάκι. Κοίτα. Γιατί δεν το κάνανε στην Κηφισιά. Μπορείς να έχεις δύο-τρεις διαφορετικές απόψεις, δύο-τρεις διαφορετικές οπτικές για αυτό το θέμα. Η Νέα Σμύρνη έχει ανοιχτούς χώρους. Η Νέα Σμύρνη είναι μεγάλη. Έχουν έρθει πρόσφατα στη Νέα Σμύρνη, γιατί μπορεί, πολλοί την έχουν δει.
είναι καλή περιοχή, ή ήταν τουλάχιστον καλή περιοχή. Και τι να σου πω, μπορεί η Γλυφάδα Βούλια να μην βόλευε, Κάλλη να ήταν πολύ ακριβά. Μπορείς να βρεις δικαιολογίες για όλα αυτά. Εντάξει, τι ακριβά. Δεν θέλω να σταθώ ότι γιατί δεν πήγαν εδώ και πήγαν στη Νέα Σμύρνη. Αυτοί δεν σκέφτονται γιατί, ρε παιδί μου, δεν σκέφτονται εκεί που θα πάμε, θα είναι ακριβά. Σκέφτονται σίγουρα και αυτό. Μα γιατί, αφού δεν παίρνουν τίποτα από εδώ, έρχονται εδώ, τα κάνουν ρημαδιό με κουτάκια από το περίπτερο και δεν ξέρω εγώ πού όλα τα ποτά, δεν ξέρω εγώ από πού μπορεί να είναι. Κοίτα, οι συνθήκες ευνοούσαν να έρθουν εδώ πέρα. Η κατάσταση με την αστυνομία ήταν ότι δεν ανέβαινε στην πλατεία μετά την πορεία. Ναι, αλλά δεν μπορεί να πας κάπου να τα κάνεις όλα μπάχαλο και να μην περιμένεις ότι, δεν θα επέμβει η αστυνομία. Θα επέμβει. Εντάξει, σίγουρα κάποια στιγμή θα επέμβει, όπως επενέβη. Ναι. Απλά η κατάσταση. Όταν έχεις 2 μήνες. Ήτανε πρόσφορο το έδαφος, θες να πεις για το. Αυτό ακριβώς. Επειδή έχεις την πλατεία που έχει τόσο ελεύθερο χώρο και εδώ και 2 μήνες, μετά τα γεγονότα που είχαν γίνει στις 2 πορείες, δεν έχει ανέβει η αστυνομία στην πλατεία. Εντάξει, ναι. Ευνοούν και αυτές τις συνθήκες. Το θέμα χώρου δεν το παίρνω σοβαρά γιατί η πλατεία είναι έτσι εδώ και 15 χρόνια. Δεν έγινε τώρα τόσο μεγάλη έκταση. Μεγάλη της έκταση και πεζοδρομημένη και όλο αυτό το κομμάτι είναι έτσι πάρα πολλά χρόνια. Πάνω από 10 σίγουρα. Ναι. Άρα γιατί δεν είχε γίνει παλιότερα. Γιατί ο κόσμος είχε μέρη να πάει. Γιατί ο κόσμος είχε μέρη να πάει, γιατί ήταν ίσως... ανοιχτά κλαμπ, μπαρ. Γιατί και η Νέα Σμύρνη δεν είχε υποβαθμιστεί τόσο το προϊόν τόσο μαζική και να έρχεται ο καθένας από όπου θέλει, ας πούμε. Ήταν κάτι λίγο διαφορετικό, λίγο πιο ποιοτικό, λίγο πιο εκλεκτικό, θέλεις. Τώρα έχουμε γίνει κι εμείς λίγο μάζα, θα έλεγα. Και αυτό που προσφέρει τώρα πια η πλατεία είναι πολύ, ξέρω... Έχει πέσει. Ναι, ναι. Έχει πέσει τα μάτια μας, έχει πέσει γενικότερα. Ναι, οπότε δεν μπορώ να πω, να απαντήσω εδώ και στο φίλο, δεν μπορώ να απαντήσω να πω αν είναι κάτι που υπάρχει κάτι από πίσω από αυτό. Μπορεί να είναι και όντως εντελώς τυχαίο. Νομίζω δεν θα προλάβουμε άλλη ερώτηση. Όχι, ναι, γιατί και η επόμενη θα πάρει ώρα. Ναι. Λοιπόν, αυτά ήταν για σήμερα. Να θυμίσουμε. Ναι. Τα καπάκια. Όπως έχουμε πει και στο Facebook, όπως έχουμε πει σε πολλούς φίλους που μας ρωτάνε για τα καπάκια, περιμένουμε να οργανώσουμε ένα μεγάλο event στο, το οποίο θα ανακοινωθεί μέσω social media, μέσω της εκπομπής το προσεχές διάστημα, ίσως τον Ιούνιο γιατί δεν θα προλάβουμε το Μάη. Ναι, ναι. Θα σας ενημερώσουμε, ελπίζουμε όλα να πάνε κατευχήν, να μην είμαστε κλεισμένοι μέσα, να είμαστε ελεύθεροι για να μπορεί να πραγματοποιηθεί. Πρώτα αυτό. Η επικοινωνία μας είναι γνωστή, μας στέλνετε μήνυμα, σας απαντάμε κατευθείαν. Τα στοιχεία μας τα έχετε. Εμάς μας ξέρετε, εμείς θα σας γνωρίσουμε. Ακριβώς. Αυτά λοιπόν. Ήταν άλλο ένα κάτω πράξη με το Χρόνι τον Τάγιο. Και τον Γιώργο Βαλασκατζή. Είδες, έκλεισε καλύτερα έτσι, τώρα αυτό το κανάλι. Καλό βράδυ σε όλους. Καληνύχτα.